Θέλω όμως να σας ρωτήσω λίγο πιο στοχευμένα, αναφορικά με τη συγκεκριμένη οικογένεια στη Ζήντα, η οποία πήγαινε, ερχόταν πολύ φυσιολογικά στο Αρκαλοχώρι, είχε επαφές με κόσμο, με φορείς, συμμετείχε σε διάφορες δράσεις. Μήπως πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος της ιχνηλάτησης σε αυτή την περίπτωση? Βεβαίως, και γι' αυτό έγιναν τεστ και θα γίνουν και αύριο σε όλη την περιοχή. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρίσκεται από νωρίς για να γίνουν τεστ σε όλους τους κατοίκους του χωριού και επίσης θα γίνουν και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο Αρκαλοκόρι, και εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται είτε με το φαγητό είτε με τα είδη τα οποία μπορεί να προσήλθε η οικογένεια και να έλαβε από την αποθήκη. Σε συνεννόηση και με την Αντιδήμαρχο, την κυρία Δραμουντάνη, και τέθηκε στο συντονιστικό που είχαμε εχθές, είπαμε ότι η υγειονομική περιφέρεια θέτει σε καθημερινή λειτουργία τον έλεγχο και μέσα σε αυτά τα πλαίσια και την ιχνηλάτηση από το συγκεκριμένο περιστατικό όλων των ανθρώπων και του Δήμου και των εθελοντών και όλων των φορέων. Και είδαμε και στο ρεπορτάζ προηγήθηκε ότι έτρεξαν διαδικασίες και υπάρχει σχετική μέρημνα για διαμόρφωση ειδικού συγκεκριμένου χώρου και για πληγέντες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν θέλετε εσείς να στείλετε ένα μήνυμα από πλευρά σας στον κόσμο που ενδεχομένως ακούει, και φυσικά με επίκεντρο τις πληγήσεις περιοχές και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει όλοι να συμπεριφέρονται, ούτως ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση αυτή. Το γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είπαμε είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα, αλλά στο μέτρο του εφικτού, κυρία Μπορμπουδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που το αναφέρετε. Θα πω και θα μεταφέρω αυτό το οποίο λέω εξ αρχής και μπορεί να ακούγεται οξύμορο σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται τα μέτρα. Καταλαβαίνουμε και ότι είναι και ανθρώπινα όχι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Όμως πραγματικά, αφού πέρα από τον Ιάκωβο δεν θρηνήσαμε άλλες ανθρώπινες ζωές και δεν σκοτώθηκε κόσμος από τον σεισμό, ας προστατευτούμε για να μην χάσουμε ανθρώπους από την πανδημία. Και το λέω με επίγνωση του ότι είναι κάτι το οποίο δεν κινδυνολογώ. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, γιατί αρκετοί άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι είναι αυτοί που έχουν χάσει τα σπίτια τους και θα διαμείνουν στους κλειστούς χώρους και συνεχεία στους οικίσκους.